Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας με τον Τάσο Ζαφυρίου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον αθλητικό όμιλο Τατάβλα, ο οποίος μετέχει στο δεύτερο όμιλο της Β' Αθήνας και μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχε 2 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία του αθλητικού ομίλου Τατάβλα και γενικά για το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο της Αθήνας, τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Μανολά. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε όλους και στους ακροατές εκπομπής, σε όλους καλησπέρα. Νίκο, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος είχες 2 νίκες, 1-0 την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος εκτός έδρας με την Αλσούπολη. Κέρδισες τον Εθνικό Αστέρα εκτός έδρας και έφερες ισοπαλία στην έδρα σου με τον Πανιόνιο Κεσαριανή σε 1-1. Και στα υπόλοιπα 4 παιχνίδια γνώρισες... Αν δει κάποιος τα παιχνίδια μας, νομίζω ότι η βαθμολογία δεν συνάπτει με την εικόνα της ομάδος. Για παράδειγμα θα πω το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής με τη Νέα Σμύρνη που είναι και πρώτη στη βαθμολογία, που νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ καλοί, προηγηθήκαμε εμείς, χάσαμε πάρα πολλές ευκαιρίες, τελικά μέσα από 2 στημένα χάσαμε το παιχνίδι. Τι θέλω να πω? Θέλω να πω ότι είμαστε μια πολύ καινούργια ομάδα. Από πέρυσι στην 11η παίζουν 2, το πολύ 3 αθλητές. Θέλουμε χρόνο για να έχουμε την ομοιογένεια σαν ομάδα και νομίζω ότι η εικόνα της ομάδας στα παιχνίδια είναι πάρα πολύ καλή. Απλά για συγκεκριμένους λόγους δεν μπορούμε να φτάσουμε στο αποτέλεσμα το επιθυμητό. Δηλαδή ένα από τα 4 παιχνίδια ή 2 από τα 4 παιχνίδια που χάσατε θα μπορούσατε να το είχατε κερδίσει ή έστω να... Θα σας πω ότι σε όλα τα παιχνίδια, στα 3 νομίζω παιχνίδια προηγηθήκαμε. Στο παιχνίδι με τον Κυζιακό χάσαμε και πέναλτι. Είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες και νομίζω ότι όταν μια ομάδα δεν τελειώνει το παιχνίδι όταν της δίνεται ευκαιρία, τότε νομίζω ότι γι' αυτό είναι και το ποδόσφαιρο, ο βασιλιάς του ποδοσφαίρου, σε τιμωρεί η μπάλα και νομίζω ότι αυτό έγινε. Στα παιχνίδια εμείς έχουμε ως καινούργια ομάδα κάποια κενά διαστήματα που νομίζω ότι το πληρώνουμε και αυτό πληρώσαμε και αν δείτε και τα αποτελέσματα, είμαστε πολύ κοντά στο σκορ. Χάνουμε με ένα γκολ και στα 2 από αυτά σας είπα ότι είμαστε μπροστά στο σκορ. Άρα είσαι ικανοποιημένος από την... Από την εμφάνιση της ομάδας, από την εικόνα, την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών στις 7 πρώτες αγωνιστικές. Από την όρεξη που δείχνουν, νομίζω ότι βγάζουμε πραγματάκια μες στο γήπεδο. Νομίζω ότι απλά η συγκομιδή της βαθμολογίας σε οι βαθμοί, νομίζω ότι μπορούσαμε και δικαιούμαστε κάτι παραπάνω. Ο αθλητικός όμιλος Τατάβλα είναι μια καινούρια ομάδα. Τι εννοώ, ότι ήρθανε πολλοί παίκτες με εσένα τώρα που ανέλαβες φέτος. Γύρω στους 17 παίκτες. Καινούρια ομάδα, πάμε να χτίσουμε κάτι διαφορετικό. Από πέρυσι με διαφορετική φιλοσοφία, αλλάξαμε τον τρόπο σκέψης της ομάδας, το παιχνίδι της. Και νομίζω ότι θέλουμε και χρόνο και ποδοσφαιριστές για να μπορούμε να εμπεδώσουμε και να εφαρμόσουμε αυτά που ζητάει ο προπονητής και τον καινούργιο τρόπο σκέψης μέσα στο γήπεδο. Νομίζω ότι θέλει χρόνο και νομίζω ότι στο τέλος θα τα καταφέρουμε. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα. Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, πιστεύεις ότι ο αθλητικός όμιλος στα Τάβλα θα τα καταφέρει να παραμείνει στη Β' Αθήνας? Νομίζω η εικόνα της ομάδος έχει δείξει ότι θα έχουμε μια αντιπαραμονή και νομίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Ο στόχος μας είναι να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα και με πιο βασικό στόχο την παραμονή. Και να σωματωθούν και κάποια νέα παιδιά, τα οποία πέρυσι η ομάδα με δυσκολία είχε. Δίνουμε χρόνο συμμετοχή σε αρκετά νέα παιδιά και νομίζω θέλουμε να φτιάξουμε μια καινούργια ομάδα που να στηριχθεί και σε παιδιά δικά της. Νομίζω θα τα καταφέρουμε. Στο τελευταίο παιχνίδι, πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, κερδίσατε με 1-0 εκτός έδρας την Αλσούπολη. Πες μας για αυτό το παιχνίδι. Νομίζω ότι η εικόνα του παιχνιδιού... Εκτός από την νίκη μας, νομίζω ότι φανήκαμε πιο έτοιμοι, το θέλαμε περισσότερο και νομίζω ότι οι παίκτες μου ήταν πάρα πολύ προσιλωμένοι σε αυτά που είχαμε πει
δεν κινδυνεύσαμε σε καμιά στιγμή του αγώνα και νομίζω ότι ήταν δίκαιο, πάρα πολύ δίκαιο το αποτέλεσμα και όποιος ήταν στο γήπεδο νομίζω ότι θα συμφωνήσει μαζί μου. Και πριν την Αλσούπολη ήρθες ισόπαλος 1-1 με τον Πανιόνιο Κεσαριανής, ο οποίος είναι νεοφώτιστος στη Β κατηγορία. Ναι. Και νομίζω και εκεί πέρα, νομίζω ήταν δίκαιο το αποτέλεσμα, ήταν δύο εισάξιες ομάδες, το σκορ τα λέει όλα. Νομίζω ότι είναι δύο ομάδες οι οποίες είναι νεοφώτιστες και νομίζω ότι θα μπορέσουν, δείχνουν δείγματα ότι γίνεται μια προσπάθεια και από τις δύο ομάδες και να παρουσιάσει καλό πρόσωπο και καλό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι ο Πανιώνιος Κεσαριανής έχει περισσότερους πόντους και έχει συνδυάσει και με τη βαθμολογία. Νομίζω ότι έχει και την άνεση έστω σε αυτούς τους λίγους, έτσι βαθμούς που έχει πάρει, να μπορεί να είναι και λίγο πιο άνετος. Υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία, Νίκο? Νομίζω από τη διαιτησία δεν ασχολούμαι με τη διαιτησία, περισσότερο κοιτάω την ομάδα μου. Νομίζω σε ένα παιχνίδι, νομίζω με το ψυχικό, από ό,τι είδα μετά στο Αμπόλα, που είδα μετά στιγμιότυπα, είδαμε ότι και τα δύο γκολ που βάλαμε που μας ακυρώσαν ήταν καθαρά και γκολ και νομίζω ότι μας αδικήσαν. Το οποίο αλλίωσε και το αποτέλεσμα. Πώς είναι η συνεργασία σου με την διοίκηση του συλλόγου? Πολύ καλύτερη από ό,τι περίμενα από την αρχή. Νομίζω ότι... Θα ήθελες κάποιον να ευχαριστήσεις? Να ξεκινήσω με τον κύριο τον Γιώργο Ξηδιά, ο οποίος είναι υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος, ο οποίος είναι συνέχεια δίπλα μου. Κάθε τύπου πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι από πάνω πριν παρουσιαστεί το λύνει. Νομίζω ότι η ομάδα έχει πάρα πολύ οργάνωση και προγραμματισμό που θα ζήλευαν πολύ μεγαλύτερες ομάδες. Νομίζω ότι είναι αξίζει συγχαρητήριο και είναι ευχής έργων να κάποιος προπονητής να δουλεύει κάτω από τέτοιες συνθήκες. Και νομίζω ότι το μέλλον τους ανήκει. Πώς βλέπεις το φετινό πρωτάθλημα? Το φετινό πρωτάθλημα το οποίο στις 7 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έγιναν χωρίς την παρουσία φιλάθλου. Νομίζω ότι είναι κάτι πρωτόγνωρο αυτό. Έχουμε συνηθίσει να μην υπάρχουν φιλάθλοι στα γήπεδα μόνο άμα είναι τιμωρημένες κάποιες ομάδες. Αυτή η κατάσταση νομίζω είναι πρωτόγνωρη. Σίγουρα επηρεάζονται οι αγώνες και γενικά το ποδόσφαιρο. Από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος ως διοργάνωση? Νομίζω ότι η ΕΠΣΑ είναι η μεγαλύτερη ένωση στην Ελλάδα και σε αυτά είναι πάρα πολύ προχωρημένη και μπροστά. Και νομίζω ότι θα κάνει το δυνατό για να ξαναεπανακινηθεί το πρωτάθλημα. Ωραία. Ο δεύτερος όμιλος, στην πρώτη θέση είναι η Νέα Σμύρνη, ακολουθεί η Κοψαχίλα και μετά είναι η Τερψιθέα. Θα ήθελα τη δική σου άποψη για τον δεύτερο όμιλο στον οποίο μετέχετε. Νομίζω ότι είναι πολύ μικρές οι διαφορές. Αν φανταστεί κανείς ότι εμείς από τη βαθμολογία μας από το 7 μέχρι το 11 που είναι νομίζω ο τρίτος είναι 8 ομάδες, νομίζω ότι είναι κοντά όλες οι ομάδες, αλλά οι ομάδες που πάνε να έχουν στόχο να ανεβούν και ξεκινήσανε με αυτό το στόχο νομίζω ότι φαίνονται και είναι οι ομάδες που ανέφερες. Δεν έχω δει κάποιες άλλες ομάδες για να έχω άποψη, αλλά αυτές οι τρεις ομάδες που ανέφερες νομίζω ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Και από τις 7 ομάδες που αντιμετώπισες, ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος, η καλύτερη ομάδα που αντιμετώπισες από τις 7? Κάθε μια ομάδα ήταν ξεχωριστή, μπορώ να πω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο παιχνίδι με τη Νέα Σμύρνη, η οποία είναι και πρώτη στον όμιλο, στο παιχνίδι αυτό νομίζω ότι δεν δικαιούταν το αποτέλεσμα που πήρε την νίκη, μας την έκλεψε μπορώ να πω. Αλλά για να είναι εκεί, είπα να πει ότι έχει μια καλή ομάδα, έμπειρη. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες που παίξαμε είναι ισάξιες. Είναι στο ίδιο επίπεδο. Ωραία. Τώρα έχουμε τη διακοπή. Δεν ξέρω, εκτιμάς εσύ, έχεις κάποια εκτίμηση πότε θα έχουμε επανέναξη αγωνιστικής δραστηριότητας? Δεν είμαι πολύ αισιόδοξος.
αν αναλογιστεί κανείς με αυτά που ακούμε κάθε μέρα από τα δελτία ειδήσεων και ότι μετά τις γιορτές έρχεται και τρίτο κύμα, από ό,τι λένε, νομίζω ότι πάνω απ' όλα προέχει η ανθρώπινη υγεία και πάνω σε αυτό πρέπει όλοι να πειθαρχήσουμε σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, να τηρούμε τα πρωτόκολλα και με τις συμβουλίες και εντολές των επιστημόνων. Νομίζω όμως ότι τα γήπεδα είναι ανοιχτός χώρος και στις διάφορες ομάδες, από ό,τι γνωρίζω, δεν είχαμε πάρα πολλά κρούσματα, σχεδόν μηδαμινά θα πω, δεν ξέρω αν εσείς γνωρίζετε κάποιες ομάδες, νομίζω ότι προσπαθούσαν και κρατούσαν τα πρωτόκολλα, εγώ θα μιλήσω για την ομάδα μου. Εσείς το τηρούσατε. Εμείς, να σας πω ότι τηρούσαμε, προσπαθούσαμε, καταρχήν μετά την προπόνηση γινόταν απολύμαση από το... η ομάδα είχε κανονίσει να κάνει απολύμαση στα ποδητήρια, κρατούσαμε, όλοι φοράγανε μάσκες, αλλάζανε μέσα στα ποδητήρια ένα τετράδα, στα ντουζ ήταν κλειστά, δεν, ότι χρειαζόταν να πούμε, να κάνουμε μια ανάλυση Θεού επιτρέποντος του καιρού, το κάναμε σε ανοιχτό χώρο έξω στο γήπεδο και γι' αυτό δεν είχαμε και κανένα κρούσμα, αλλά από ό,τι ξέρω και πάρα πολλές ομάδες και με συναδέλφους που συζητάω δεν είχα μάθει για να έχει κρούσματα. Νομίζω ότι ήταν λίγο πάρα πολύ τραβηγμένο, γιατί νομίζω ότι πάει πάρα πολύ πίσω το αεραστεγκό ποδόσφαιρο. Δεν θυμάμαι εγώ 20 χρόνια, επειδή προέρχομαι κιόλας από το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, στα 20 χρόνια όμως που ασχολούμαι με την προπονητική, τέτοια κατάσταση δεν είχα ξαναζήσει ως προπονητής στο αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και νομίζω ότι το πάει πάρα πολύ πίσω και κυρίως από όλες τις πλευρές. Αν αναλογιστεί κανείς τους αθλητές, σίγουρα τους έχουμε δώσει όπως και άλλοι συνάδελφοι διάφορα προγράμματα να μπορούν να γυμναστούν, αλλά να μιλήσω και σαν γυμναστής, άμα αναλογιστούμε ότι διάφορες μελέτες λένε ότι στις 2 εβδομάδες χάνει αισθητά κάποιος την αερόβια του ικανότητα, η ικανότητα πάνω στην οποία χτίζεις, έτσι, την φυσική κατάσταση του αθλητή, όταν στις 4 εβδομάδες χάνει το 50% και στις 8 εβδομάδες πρέπει να ξαναξεκινήσει από την αρχή, μπορεί να φανταστεί κανείς πόσο δύσκολη είναι η επανεκκίνηση για όλους και για τη διοίκηση, αλλά πολύ περισσότερο για τους αθλητές. Και σίγουρα θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα για να γίνει μια ακόμη προετοιμασία. Αν αναλογιστεί κανείς ότι θα μιλήσω για τη Β' Αθήνα, ότι οι ομάδες κάνουν γύρω στις 5 με 6 εβδομάδες το πολύ προετοιμασία, φανταστείτε τώρα, νομίζω είμαστε στην 4η εβδομάδα. Φανταστείτε ότι μέχρι να λήξει το lockdown έχουν περάσει 5 εβδομάδες. Οι 5 εβδομάδες ήταν περίπου η προετοιμασία που κάναμε εμείς ως ομάδα για να ετοιμαστούμε για το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Αυτό τα λέει όλα. Πόσο χρονικό διάστημα θα χρειαστείς εσύ για να προετοιμάσεις την ομάδα σου για την, ώστε να ξεκινήσετε ξανά το πρωτάθλημα? Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται? Αυτό που, ο χειρότερος εχθρός του αθλητή είναι να είναι ανενεργός. Δηλαδή είναι το να μην κάνει την προπόνησή του. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε, αν τηρούν οι αθλητές μου αυτό το πρόγραμμα που δώσαμε, νομίζω ότι θα είμαστε σε καλό δρόμο και ανάλογα με το τι θα μας δώσει η Ένωση, γιατί πιστεύω ότι δεν θα μας πει ότι Δευτέρα ξεκινάμε και Κυριακή παίζουμε πρωτάθλημα, θα δώσει κάποιο διάστημα για να μπορούν να ετοιμαστούν. Αν τυχόν οι αθλητές τηρούν αυτά που έχουμε πει με βάση το πρόγραμμα, νομίζω ότι σίγουρα θα δυσκολευτούμε, αλλά θα είμαστε πολύ καλύτερα. Δηλαδή από 2 εβδομάδες αρκούν? Σίγουρα αν κάποιος δεν έχει κάνει καθόλου τίποτε, δεν αρκεί οπωσδήποτε. Εξαρτάται και από τον καθένα. Εσύ είσαι σε επικοινωνία με τους Μιλάμε παίκτες. Σε καθημερινή βάση, μέσω τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι είμαστε σε επαφή και προσπαθούν και λόγω του lockdown και λόγω τώρα που υπάρχει και αυτή η απαγόρευση, όσο το δυνατόν περισσότερο, να μπορούν να βρίσκονται σε μια αλφα κατάσταση. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα? Τελευταία αγωνιστική είχαμε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό του Σταμάη του Μανολά,
ο οποίος φοβηθήκαμε μην είχε στο γόνατο σοβαρή ζημιά, έπαθε τον εσωπλάγιο, κάκωση εσωπλάγιου, κάνει πρωί-απόγευμα θεραπείες, φυσικοθεραπείες και νομίζω ότι αν ξεκινήσει το Γενάρη, νομίζω θα είναι έτοιμος. Άλλα προβλήματα δεν είχαμε. Το πιο σοβαρό ήταν αυτό. Εσύ τώρα, Νίκο, πώς περνάς το χρόνο σου? Εδώ που μας βρήκες. Για σωματική άσκηση. Σωματική άσκηση. Σε εμάς είναι, νομίζω σε μένα, αλλά και σε άλλους. Και γενικά όσοι έχουν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά, νομίζω είναι τρόπος ζωής. Εδώ που μας είδες, στο τρέξιμό μας, κάναμε τα χιλιόμετρά μας, παίξαμε τη ρακέτα μας, κολυμπήσαμε. Σου λείπει το ποδόσφαιρο? Πολύ. Εμένα είναι τρόπος ζωής. Έπαιξα πολύ μικρός, έτσι, είμαι 16 χρόνια επαγγελματικά, τα υπόλοιπα ως ερασιτέχνης, σε ερασιτεχνικές ομάδες προπονητής. Είχα πει ότι πέρυσι το σταματάω ολοκληρωτικά, αλλά νομίζω είναι... Το μεράκι είναι η καψούρα, η μεγάλη. Παρακολούθησες άλλες ομάδες φέτος? Σε παιχνίδια, ναι, πήγαινα, ναι. Συνήθως πήγαινα και παρακολουθούσα παιχνίδια που παίζανε αντίπαλοι της ομάδας μου. Τον εθνικό, τον παρακολούθησες? Τον εθνικό δεν τον έχω δει. Νομίζω αφού έγινε το... έπαιξε ένα-δυο παιχνίδια, περίμενα να το δω με την ομάδα της γενετήρας μου και της Νάξο. Νομίζω θα πάω να τον δω εκεί. Έχουν κάνει μια προσπάθεια καινούρια ο κύριος Κοτσόπουλος με τον κύριο Κολογό. Είναι εθνικάρες, γιατί τυχαίνει να τους είχα να ήταν και στο Δέλτα Σίγμα τα χρόνια που έπαιζα εγώ. Αλλά νομίζω ότι θα ξαναβρούμε ο εθνικός. Μπορεί να είναι τώρα αυτή τη στιγμή πεσμένος, να τον έχουν βάλει τρικλοποδιά και να έχει πέσει. Αλλά είναι τέτοια ομάδα που θα ξανασηκωθεί και θα ξαναβρει τα πατήματά της και τη δόξα τη χαμένη που είχε. Ωραία. Τώρα, Νίκο, να σε ρωτήσω αν ήθελες να πεις κάτι για τον Diego Maradona. Ο Diego, ο Θεός. Ο Θεός του ποδοσφαίρου. Όλοι λυπηθήκαμε. Νομίζω ότι η αγάπη αυτή, η παγκόσμια αγάπη γι' αυτό το Θεό του ποδοσφαίρου, νομίζω ότι δεν θα τη ζήσουν ούτε θα την απολαύσουν οι άλλοι μύθεοι του ποδοσφαίρου. Νομίζω είναι αιωνία τη μνήμη, αλλά εκεί που είναι, νομίζω είναι μέσα στις καρδιές μας, δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ. Εάν έπρεπε να ψηφίσεις μεταξύ Πελέ και Μαραντόνα... Εγώ είμαι Μαραντόνα, Diego είναι και με τα δύο χέρια και με τα πόδια και... Diego, Θεός. Ωραία. Μα... Τώρα δεν ξέρω ποια πρωταθλήματα έτσι παρακολουθείς. Παρακολουθούμε ποια... εντάξει το ελληνικό, το Champions League, αυτά... Είδες τώρα τα τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της ΑΕΚ, το ΠΑΟΚ, το Ολυμπιακού, θα ήθελες έτσι να μας πεις? Εντάξει, ο Ολυμπιακός νομίζω, επειδή ακούω και διάφορα σχόλια ότι πρώτη φορά ο Ολυμπιακός το παιχνίδι που... ήταν εντελώς διαφορετικό, έπαιξε με τριστόπερ, έκατσε πολύ πίσω. Νομίζω ότι τον αδικούνε και τον Μάρτις, δέχτηκε αδική κριτική. Νομίζω είναι ένας προπονητής που έχει δείξει πάρα πολύ μεγάλο έργο και, και με την παρουσία του Ολυμπιακού στο Champions League, νομίζω ότι την πάει πάρα πολύ καλά την ομάδα. Αλλά να μιλήσω, να τον αισθανθώ λίγο σαν προπονητής, νομίζω με τα προβλήματα που είχε έκανε την καλύτερη δυνατή εντεκάδα και μην ξεχνάμε ότι έπαιζε με μια ομάδα που σταματάει στα 4 και στα 5. Εντάξει, νομίζω είναι εντελώς διαφορετικά τα μεγέθη. Ο Ολυμπιακός δεν πάβει στο Champions League να είναι άξιος πρεσβευτής του ελληνικού ποδοσφαίρου. Την ΑΕΚ, το η ΠΑΟ... ΑΕΚ ήταν έκπληξη δυσάρεστη, μπορώ να πω. Νομίζω ότι με άλλη ψυχολογία έκατσα να το δω το παιχνίδι. Νομίζω ότι πολύ εύκολα θα το είχε το παιχνίδι, αλλά καμιά φορά, γι' αυτό λέμε ότι το ποδόσφαιρο είναι ο βασιλιάς όλων των αθλημάτων. Νομίζω ήταν ενωθροί και νομίζω ότι η άλλη ομάδα το θέλει περισσότερο. ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είχε την ήταν το ευτυχές γεγονός να προηγηθεί 2-0, δεν περίμεναμε τίποτε, αλλά έπαιζε όμως με την Αιτχόβεν, έτσι μιλάμε και εκεί τα μεγέθη είναι μεγάλα. Νομίζω ο ΠΑΟΚ κάνει
είναι σε σωστό δρόμο, ανεξάρτητα αν έχασε, αλλά δείχνει μια ομάδα που είναι γρήγορη μπροστά. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες και ιδίως αυτός ο Ζίβκοβιτς που τον βλέπουμε φέτος, νομίζω του αλλάζει όλο το προφίλ και νομίζω ότι θα πάει καλά. Εντάξει, νομίζω ότι αυτά γίνονται, δέχτηκε μεγάλη πίεση, αναγκαστικά γυρίσανε πίσω, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Νίκο, αν έπρεπε να ξεχωρίσεις δύο ομάδες, ως ποδοσφαιριστής εγώ πιστεύω ότι θα μου έλεγε στον Εθνικό και ως προπονητής, αν ξεχώρισε κάποια ομάδα, θα μου έλεγε στη Μίκη Αλίμου. Για αριστεχνικό... Ναι. Ως ποδοσφαιριστής... Ως ποδοσφαιριστής βέβαια, είμαι και εθνικός από πάνω μέχρι κάτω, με τα κόκαλα που λέμε. Ως προπονητής... Ως προπονητής η Νίκη Αλίμου ήταν σαν είναι το παιδί μου, την πήρα από το μηδέν και νομίζω ότι κάναμε μια πάρα πολύ δουλειά καλή με το... συνεργάτη μου τον Σταθή τον Νικολαίδη, είχαμε ένα όραμα, ένα πρόγραμμα να κάνουμε μια ομάδα με μόνο δικά της παιδιά. Αυτό μας, αυτή η προσπάθεια έγινε μετά από, το καταφέραμε μετά από 7-8 χρόνια. Δημιουργήσαμε μια ακαδημία πάρα πολύ δυνατή, η οποία πρωταγωνιστούσε στα πρωταθλήματα της ΕΠΣΑ. Νομίζω ότι η Ακαδημία της Νίκης Αλίμου στα χρόνια τα δικά μου μαζί με το Στάθη νομίζω ήταν στις ομάδες στα εφηβικά, στα play-off. Παίζανε παιδιά της Νίκης Αλίμου στις μεικτές ομάδες. Μην ξεχνάτε ότι δύο παιδιά της Νίκης Αλίμου αυτή τη στιγμή είναι επαγγελματίες. Είναι ο Σταυρόπουλος, ο Δημητράκης από τον Πανιόνιο που πήγε στη Ρετσίνα και ο Αποστολάκης, ο Κωστάκης που έφυγε και από τον Παναθηναϊκό και παίζει νομίζω στο ΑΠΟΕΛ. Είναι δύο παιδιά που έδειχνε τι δουλειά κάνουμε. Και πολλά άλλα παιδιά στις ομάδες ΑΒ Αθηνών είναι παιδιά της Νίκης Αλίμου, σε αρκετές ομάδες, να μην αναφερθώ. Και είχαμε ένα όραμα να κάνουμε με την Νίκη Αλίμου να κάνουμε το βήμα παραπάνω. Και αυτό έγινε την περίοδο 17-18, που δεν σας κρύβω ότι μέσα από την 11η τα 9 παιδιά ήταν καθαρά παιδιά μέσα από τις ακαδημίες. Όταν υπήρχε όρος να παίζουν 3 μικροί, εμείς παίζαμε με 9. 9 με κάτω από το όριο. Αυτά τα παιδιά, με αυτά τα παιδιά ανεβήκαμε και κάναμε τον ήρωά μας πραγματικότητα. Τώρα η Νίκη Αλίμου νομίζω είναι σε κατιούσα, μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Από την ημέρα που πήραμε την απόφαση να αποσυρθούμε, νομίζω μόνο που βλέπω ότι η βαθμολογία και αυτά είναι σε μια κατάσταση αποσύνθεσης. Και παιδιά, αν μπορείς να θυμηθείς κάποια έτσι άλλα ονόματα που έχουν περάσει από τα χέρια σου. Είναι ο Κατσαμπάνης ο Δημήτρης, τον οποίο τον πήρα και στην ομάδα, αλλά για κάποιο πρόβλημα δεν έχει ακόμα αγωνιστεί, ο οποίος έπαιξε στην Ηλιούπολη, στην Αγία Παρασκευή. Είναι ο Ρίζος ο Νικολάκης που παίζει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία, στην 4η Εθνική. Είναι ο Ποντικάκος ο μικρός που παίζει σαν μικρός στη Διάνα. Είναι ο Μαθαίος ο Τζιβελέγκης που παίζει στο Παλαιοφάλιρο, ο αδερφός του που παίζει στη Δραπετσόνα, αλφα κατηγορία. Παίζουν, είναι ο Αργύρης, τον οποίο τον έχω εγώ στην ομάδα. Ο Νίκος είναι ο Θήμιος ο Λίτρας που παίζει στη Λαύρα. Πολλά παιδιά, είναι πάρα πολλά παιδιά, παίζουν ο Κυριάκος ο Δημητρόπουλος που βγήκε πρώτο σκόρερ σε εμάς από την Ηλιούπολη, έπαιξε στην Ηλιούπολη, τώρα νομίζω πήγε στη Λαύρα. Τι να πρωτοθυμηθώ, είναι πάρα πολλά παιδιά που αγωνίζονται στις ομάδες αυτές. Ωραία. Και να πω και ξέχασα ότι ο Εθνικός αυτή τη στιγμή έχει και δύο παιδιά δικά μας. Ο αρχηγός της ομάδος είναι από την Νίκη Αλίμου, ο Δημητράκης ο Μπεκλιβανίδης, παιδί της Νίκης Αλίμου. Και τα τελευταία δύο χρόνια, η τελευταία χρονιά, ο Νίκος Αθανασίου είναι στις τάξεις του Εθνικού. Λοιπόν, Νίκο, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις στους φιλάθλους? Εγώ το μήνυμα αυτό που θέλω να στείλω είναι ότι προέχει η ανθρώπινη υγεία, πάνω απ' όλα. Θα πρέπει να είμαστε πειθαρχημένοι, θα πρέπει να τηρούμε τα πρωτόκολλα, να κρατάμε τις αποστάσεις, να φοράμε μάσκα, να ακούμε τις συμβουλές των επιστημόνων και των ειδικών και νομίζω είναι και σαν λαός, νομίζω ότι έχουμε δείξει και στο πρώτο κύμα και στο δεύτερο ότι μπορούμε να είμαστε πειθαρχημένοι ανεξάρτητα από αυτά που ακούμε και νομίζω ότι όλοι μαζί θα το περάσουμε
και θα ξαναβούμε στην κανονικότητα, γιατί νομίζω ο Έλληνας είναι εξωκαρδιά. Νομίζω ότι σίγουρα τώρα αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι, να είναι δεσμευμένο σε εισαγωγικά, αλλά νομίζω ότι θα κάνει υπομονή για να ξαναμπούμε πάλι στην κανονικότητά μας, να χαρούμε το ποδόσφαιρό μας, έτσι, και τις άλλες αυτές τις ζωές. Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε, υγεία πάνω απ' όλα. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, Τάσο μου. Και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να επιστρέψουμε στα γήπεδα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Και να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Να ευχηθούμε να ξαναξεκινήσει το πρωτάθλημα και να είμαστε πάλι με τους φιλάθλους μας, να χαιρόμαστε αυτό το ωραίο παιχνίδι που λέγεται αυτό που όλοι αγαπάμε, έτσι, και υπηρετούμε τόσα χρόνια. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ και εγώ. Σε ευχαριστώ.